μας σχολείο πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έδωσα, αλλά πήρα και πάρα πολλά. Έδωσα υπό την έννοια ότι μίλησα κυρίως στους μαθητές, εξηγώντας τους τόσο την επίσημη λήψη αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επίκεντρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά επίσης πήρα πάρα πολλά. Πήρα τόσα πολλά σε βαθμό που επηρεάστηκα εγώ ίδιος ως άνθρωπος και πολιτικός και στις παρεμβάσεις μου προσπαθούσα να ενσωματώσω όχι μόνο εκείνα που εγώ πιστεύω, αλλά και εκείνα που οι μαθητές έδιναν σε μένα σε αυτόν τον κύκλο του προγράμματος. Είναι γι' αυτό που καταλήγω πάντα με μια απλή κουβέντα που μας παίρνει πίσω στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ότι με το να μετέχουμε στην πολιτική είναι που συνδιαμορφώνουμε το μέλλον. Με το να μην μετέχουμε δεν είμαστε απλώς φιλήσυχοι, πιθανώς να είμαστε και μη χρήσιμοι πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν ενεργοί πολίτες, όχι μόνο για συμμετοχή στις εκλογές, αλλά και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα από εμάς προς τους μαθητές. Τα παιδιά μέσα από αυτό το πρόγραμμα είχαν γνωρίσει τις αξίες της Ευρώπης, ιδιαίτερα την ισότητα, την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια, θελοντισμό. Και με το πέρας του προγράμματος είχαν κατανοήσει ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να συνεπάρξουμε μαζί σαν μια ομάδα. Είμαι ο Νικόλας Ανδρονίκου, υπήρξα junior ambassador την περσινή σχολική χρονιά. Και βρίσκομαι σήμερα εδώ για να βοηθήσω τους νέους Junior Ambassadors στο έργο που επιτελούν, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθάς κάτι το οποίο το σχολείο σου δίνει κόπο, χρόνο και για να γίνει κάτι πολύ όμορφο, που στην τελική πιστεύω ότι το εκάμαμε. Για μένα ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία και πέρσι, αλλά ιδίως φέτος, γιατί μπορεί να μένουμε στο προσκήνιο, αλλά και το παρασκήνιο, ας το πούμε, όπου βοηθάς την ομάδα την οποία ξεκίνησες κατά κάποιον τρόπο εσύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πονώ το πρόγραμμα των Junior, γενικότερα το Ambassador School, και θεωρώ κάτι αξιέπαινο το οποίο γίνεται στην Κύπρο και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.